σε σηκωμός για τους αγρότες της Κρήτης με φόντο την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Έχουμε βρει σωρία λανθών μέσα στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Βλέπουμε αμπελώνες που καλλιεργούνται τώρα και 40 χρόνια να φαίνονται δασικά και χορτολιβαδικά. Βλέπουμε λεώνες να είναι δασικοί. Δεν αφορά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μόνο. Αφορά όλη την κοινωνία, αφορά τους ιδιοκτήτες και όλη την κοινωνία. Περνώντας από κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, αγρότες και κτηνοτρόφοι, μέλη της Παγκρίτιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα επί των Δασικών Χαρτών, έφτασαν αρχικά στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα στη συντονίστρια. Δώσαμε το ψήφισμα στην κυρία Κοζηράκη. Η κυρία Κοζηράκη έχει ενημερωθεί και τις προηγούμενες μέρες από τις αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις που είχαμε όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι κτηνοτρόφοι μας, αλλά και οι αγρότες μας. Εμείς προτείνουμε διορθωτικές παρεμβάσεις επί της διαδικασίας και επί του χαρακτηρισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και αισιοδοξώ και ευελπιστώ ότι θα κάνουν αυτά τα πράγματα για να βοηθηθεί όλος ο κόσμος. Δεύτερη στάση της κινητοποίησης η περιφέρεια Κρήτης, εκεί όπου ήταν σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη με θέμα την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Για την περιφέρεια Κρήτης όντως ένα σωστά κυρωμένος δασικός χάρτης είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση δημιουργεί πολλά, υπάρχουν πολλά πρόδειλα, σφάλματα και αστοχίες, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Το πρώτο αίτημά μας είναι τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που έχουν αναρτηθεί από τις δύο ιδιωτικές εταιρείες όσο αφορά τους δασικούς χάρτες, να ξανατραβηχτεί το σύστημα, να πάρουμε παράταση, να ξανααξιολογηθούν και με τη σειρά τους να αναρτηθούν οι νέοι δασικοί χάρτες. Το δασικός πλούτος αυτή τη στιγμή στην Κρήτη έχει συντηρηθεί από τους αγροτεχνοτρόφους και υπάρχει ένα ιδιαίτερο φυσικό κάλλος στην Κρήτη που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Αυτό το φυσικό κάλος λοιπόν εμείς το συντηρούμε, εμείς το κρατούμε. Τα έξοδα, υπάρχουν έξοδα, εύλογα έξοδα, αλλά ξεκινάνε από 30 ευρώ και φτάνουν μέχρι 3.300 ευρώ από 300 στρέμματα και πάνω. Οι μελετητές δεν έχουν πάρει σοβαρά υπόψη νομοθετικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίως. Δεν έχουν πάρει υπόψη πράξεις αποχαρακτηρισμού. Εάν δεν γίνει αυτό και ακολουθεί αυτό το οποίο λένε, τα ημιωρινά και ορεινά χωριά αλλά και παιδινά πρέπει να εγκαταλείψουν τις κατοικίες και να σηκωθούν από την παλού πατρίδα. Αυτό θέλει να κάνει. Όπως τονίζουν οι αγρότες του Ηρακλείου, οι δασικοί χάρτες που χαρακτηρίζουν την Κρήτη σε ποσοστό πάνω από 70% ως δάσος αποτελούν μνημείο προχειρότητας και αυθαιρεσίας και θα είναι η ταφόπλακα για την ιδιοκτησία. Επομένως, οι δασικοί χάρτες αυτοί πρέπει να τραβηχτούν, να ξαναξιολογηθούν και με τη σειρά τους να βγάλουν ένα σωστό χαρτογραφικό υπόβαθρο για να μπορούμε να βρούμε και εμείς τη λύση που χρειάζεται. Επειδή το έγκλημα είναι χρόνων αυτή τη στιγμή και έχουμε τις υπουργικές αποφάσεις χρόνων, να πάνε στη Βουλή να περάσουν νόμο, να σεβαστούν λοιπόν τη διαφορά της κρίσης, να κάνουν νόμο στη Βουλή μέσα. Που αυτόματα με τον νόμο στην Βουλή μέσα όλες οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν πάρθει όλα αυτά τα χρόνια γίνονται σκουπιδόχαρτα.